Έτσι λοιπόν μας προημιάζει σήμερα η σημερινή Κυριακή και μας ομιλεί και για τη γέννηση, γιατί αύριο μεθαύριο που θα έρθουμε τη νύχτα θα βρούμε ήδη τον Χριστόν γεννημένο. Και μας καταρτίζει σε αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο πρέπει να εορτάσουμε όπως θέλει η Εκκλησία μας. Μην παρασυρώμεθα από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ένας κακός σύμβουλος, είναι ένας μεγάλος εχθρός. Ο κόσμος επιδιώκει εν συνεργασία με τον διάβολο να καταργήσει τα σιωτά του Θεού επί της γης. Όπως είπαμε και σε άλλο κήρυγμα. Πάντοτε λοιπόν σε μεγάλα γεγονότα κάτι κάνει και ο διάβολος για να αποσπάσει οπαδούς. Έστω τώρα βέβαια καλά εμείς εορτάζουμε με το παλαιό εορτολόγιο και θα γιορτάσουμε όπως γιορτάσουμε. Αλλά βλέπετε και με το νέο. Δημιουργεί το λεγόμενο ρεβεγιόν. Τι θέση έχει αυτή η εορτή, την παραμονή των Χριστουγέννων. Και εκεί βλέπεις μερικούς και από εκεί διακρίνεις. Που βγαίνουν μερικοί πολιτικοί και λένε ότι δίθεν πιστεύουν και κάνουν κάτι μεγάλου σταυρού και προσκυνάνε και τους βλέπουμε και λένε άναψε κερί και κάνει και μετάνοια και είπε και τη λέξη ευλογείται. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάνουν. Γιατί τους συμβουλεύουν οι επικοινωνιολόγοι. Αλλά έρχεται η στιγμή κατά την οποία αποκαλύπτονται. Γίνεται λοιπόν το ρεβεγιόν και βλέπει τον τάδε δίθεν θρησκευόμενο. Τι δουλειά έχει τώρα, η παραμονή αυτή τη εορτή, τη δεσποτική εορτή, έχει νηστεία. Εσύ τι θα έρθει να κάνει εδώ, στο ρεβεγιόν. Αλλά για κούφια είναι η πίστη του. Δεν έχει τίποτα άλλο, έχει μάθει να λέει μερικέ λεξούλε, τον έχουν μάθει για να αρπάζει μερικούς ψήφους από αφελείς. Και άλλες εκδηλώσεις τέτοιες, που τους βλέπεις τι τρώνε και την καθαρά Δευτέρα. Θα βγούνε, θα πάνε από εδώ, και τι θα πας, είναι η μέρα νηστείας. Σου λέει ξηροφαγία, θα φάει ψωμί και κασέρι για ξηροφαγία. Έτσι το έχει. Δεν βλέπει παραπέρα και δεν έχει μεγαλύτερη γνώση. Λοιπόν, θέλει ο διάβολος να καταπάψει τα εορτά του Θεού. Βλέπουμε αργότερα που περιμένουμε θα ανοίξει το τριώδιο. Θα ανοίξει και ο διάβολος το δικό του αντιτριώδιο. Με τα μασκαράματα, με τα καρναβάλια, με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Κάποτε βρέθηκε, όπως μαθαίναμε στο σχολείο, ο Ηρακλής στο σταυροδρόμι, λέει, και ήταν ένας δρόμος της αρετής και ο άλλος της κακίας, όπως θα θυμόσαστε από το μύθο αυτό του προδίκου. Και ο Ηρακλής λέει, προτίμησε αντί της ειδής της κεράστης, που σημαίνει της ευχαρίστου και ευκόλου, οδού της κακίας, προτίμησε την μακράν και χαλεπίν οδόν της αρετής. Άρα και από τότε ανεγνωρίζεται ότι ο καλός των δρόμος έχει κόπο. Έχει μάκρος και έχει κόπο. Όλα τα αγαθά εν κόπο και μόρθο καταρθούνται. Με το δρόμο της Ανέσεως δεν αποκτάς αρετή. Δεν βγάζεις πάθη με το δρόμο της Ανέσεως. Θέλει άσκηση, θέλει κόπο. Έτσι λοιπόν και εμείς τώρα, φτάνοντας αυτή την εορτή, να μην κάνουμε μόνο μία εορτή, η οποία να αναφέρεται στο πνευματικό σύστημα. Να εορτάσουμε πνευματικά. Ο σκοπός του χριστιανού όταν εορτάζει είναι να φτάνει στο Άγιο Ποτήριο. Και πολλές φορές να φτάνει. Όχι μόνο τότε, αλλά κυρίως και κατεξοχήν όταν είναι οι μεγάλες εορτές. Ιδάλλως γιορτή δεν έκανες, χριστιανέ μου. Δυστυχώς, αλλά γιορτή δεν έκανες. Έκανες Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Έφτιαξες σκορδαλιά χωρίς σκόρδο, όπως λέμε. Και Χριστούγεννα χωρίς Χριστό δεν λέγονται. Δεν γίνονται Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Δεν είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν ήταν ή είναι ακόμη, δεν ξέρω τι είναι, γίνεται με το 13ο μισθό και όλα τα φρουφρού και τα αρώματα και τα γλωμπάκια που έχει ο κόσμος. Δεν είναι αυτά τα Χριστούγεννα. Για το να γεμίσουμε τα κάγκελα με φωτάκια. Τίποτα δεν είναι από αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εξωτερικά. Είναι ο Χριστός να γεννηθεί μέσα μας. Και γεννιέται με τη Θεία Κοινωνία. Γίνεται τότε ο άνθρωπος θεοφόρος, γίνεται Χριστοφόρος, γίνεται εν σαρκή περιπολεύων Θεός.
Είναι μεγάλη η τιμή, αλλά δυστυχώς δεν την ξέρουμε και προτιμούμε τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας από τα μαργαριτάρια τα οποία μας δίνει ο Χριστός. Ανταλλάσσουμε τα προύντζα με το χρυσάφι. Ανταλλάσσουμε τον αλπακά με το ασίμι. Ήρθε ο Θεός να μας φωτίσει και να ακολουθήσουμε και να διαλέξουμε αυτά που πρέπει. Αμήν. Διευκόν τον Υγείο Πατέρα και Μόνο.